Κυρία Καβαδία. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κύριοι Υπουργοί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου, με την ιδιότητα της πρώτης Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, να σας καλωσορίσω, υπογραμμίζοντας ότι οι επόμενοι μήνες δεν είναι κρίσιμοι μόνο για την Ελλάδα και την προσπάθειά της να ολοκληρώσει τη δύσκολη περίοδο των μνημονίων, αλλά είναι εξίσου σημαντική για ολόκληρη την Ευρώπη, η οποία θα κληθεί να λάβει σημαντικές αποφάσεις για την οικονομία της, τη θεσμική της αρχιτεκτονική, αλλά και για την κοινωνική ανταποδοτικότητα των πολιτικών της. Σε αυτό το πλαίσιο, η Βουλή των Ελλήνων και οι κοινοβουλευτικές μας επιτροπές καλούμαστε να δουλέψουμε σκληρά, να λάβουμε αποφάσεις σε σημαντικά θέματα που αφορούν στο μέλλον της Ευρώπης και της χώρας και κυρίως να συμβάλλουμε θετικά στη συνολική προσπάθεια δημοκρατικής ευάθυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ταυτοχρόνως, καλούμαστε όλοι και όλες μας να εισφέρουμε με τη δράση μας στην εδραίωση της εμπιστοσύνης ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Κοινωνία, στους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στους εθνικούς θεσμούς αντιπροσώπευσης. Σε αυτό το πλαίσιο, στεκόμαστε αρρωγοί στις προσπάθειες για περισσότερη διαφάνεια και για μεγαλύτερη κοινωνική λογοδοσία, με στόχο την οριστική υπέρβαση των αιτιών που μας οδήγησαν στην κρίση. Σε εθνικό επίπεδο αυτή η προσπάθεια βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και ελπίζουμε ότι με συντονισμένη δουλειά όχι μόνο θα ολοκληρώσουμε με επιτυχία το πρόγραμμα τον ερχόμενο Αύγουστο, αλλά θα συμβάλλουμε και στην προσπάθεια των θεσμών της δημοκρατίας για τη λογοδοσία όλων όσοι με τις πράξεις ή τις παραλήψεις τους ενίσχυσαν αθέμητες πρακτικές, δημιούργησαν οικονομικά σκάνδαλα και έβλαψαν την οικονομία της χώρας, το κοινωνικό σύνολο και κατ' επέκταση την ίδια την ευρωπαϊκή μας πορεία. Σας ευχαριστώ και πάλι καλώς ήρθατε.